ώρα για unboxing. Τα τυχερά του να εξυπηρετείς κόσμο και να μετατρέπονται οι πελάτες σου σε φίλους. Ένα δέμα μόλις παρέλαβα, το οποίο περίμενα πώς και πώς, από το φίλο μου τον Πέτρο, που μου το έστειλε από τη Λαμία και μόλις το παρέλαβα. Το περίμενα πώς και πώς, γιατί μέσα είχε αυτό εδώ το ωραίο πραγματάκι, το οποίο λέγεται τσίπουρο. Αχ! Και τι ωραία συσκευασία που έχει κάνει. Εδώ έχουμε να πιούμε, δεν ξέρω πόσα λίτρα είναι. Στην υγειά μας, Πέτρο. Λουκάνικα. Δεν θα τα ανοίξω τα λουκάνικα, ξέρω τι είναι. Είναι ένα, μου είπε, αρκετά πικάντικο, και δύο κανονικά. Και ρύζι απευθείας από τη Λαμία, φρέσκο ριζάκι, δύο σακιά, γιατί στηρίζουμε τους ντόπιους παραγωγούς. Και εδώ πέρα έχει ένα κουτί, το οποίο το άφησα στο τέλος. Είδατε ότι το πρώτο πράγμα που άνοιξα ήταν το τσίπουρο. Θα τα καταφέρω, λέτε, να ανοίξω τη σακούλα. Έχω φέρει ένα μαγικό ψαλιδάκι, βέβαια, για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τα κατάφερα. Το οποίο έχει λουκούμια. Λουκούμι θα την περάσω. Με αυτά που μου έστειλες, φίλε μου Πέτρο, θα πιω, θα φάω, θα γλεντήσω, θα περάσω λουκούμι, λουκούμι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την κίνησή σου. Είναι σπουδαίο να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από τη δουλειά σου. Δεν τους έχω συναντήσει ποτέ. Και να κάνουν τόσα ωραία πράγματα, γιατί απλά ταιριάζει η χημεία σας, γιατί απλά τους έχεις εξυπηρετήσει σωστά, γιατί λέτε μια κουβέντα παραπάνω στο τηλέφωνο και γιατί υπάρχει κάτι, κάτι ρε παιδάκι μου, με κάποιους ανθρώπους έρχεσαι λίγο πιο κοντά και ας μην τους έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Εύχομαι κάποια στιγμή η τύχη, η μοίρα να μας φέρει πιο κοντά και να γνωριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εβίβα!